κυρία Βαλαβάνη, λόγω και της ιδιότητάς σας, να μου πείτε εάν γνωρίζετε σε ποια έκταση είναι αυτό το φαινόμενο. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Ρήγα να μας λέει ότι είναι συχνά πλέον αυτά τα φαινόμενα. Ναι, και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι θλιβερό το περιστατικό και παλεύουμε και μέσω των οργανώσεων των Συλλόγων Γονέων να είναι και το τελευταίο με τα αιτήματά μας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την αρχή της πανδημίας εντοπίσαμε και με τα κλειστά σχολεία και με την τηλεκπαίδευση ένα τεράστιο αποτύπωμα που αφήνει όλη αυτή η κατάσταση στα παιδιά μας. Το βλέπουμε όλοι. Τα όρια σε σχέση με τα όρια, σε σχέση με την έντονη ματέωση των στόχων που έχουν οι μαθητές, με την ανασφάλεια που δημιουργείται και εντατικοποιείται, με όλη αυτή τη διαδικασία. Οι οικογένειες δυσκολεύονται. Πρέπει να το δηλώσουμε αυτό. Δυσκολεύεται η οικογένεια μετά από τις επιπτώσεις που άφησε η πανδημία. Και βάζουμε στο κέντρο της προσοχής το γεγονός, και να σας πω αυτή τη στιγμή, ότι μιλάμε για ένα σχολείο, το 54 σχολείο, με 340 μαθητές και 50 εκπαιδευτικούς. Στο σύνολο, λοιπόν, οι σχολικές μονάδες αυτή τη στιγμή χρειάζονται μόνιμο προσωπικό ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, έτσι ώστε ουσιαστικά να βοηθηθεί και η εκπαιδευτική διαδικασία, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την ειδική συνθήκη, αλλά πολύ περισσότερο τους μαθητές, τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το δεύτερο που μας προβληματίζει είναι ότι αυτή τη στιγμή στο σχολείο λείπουν και άλλα σοβαρά στοιχεία που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να έχουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λείπει η ολόκληρη μόρφωση. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά παίρνουν μια αποσπασματική γνώση. Λείπει ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, που αυτά τα στοιχεία βοηθάνε και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών, να σπάσει το τείχος της επιθετικότητας. Και εκ των πραγμάτων και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός ξέρουμε ότι βοηθάει τους μαθητές να έρθουν ο ένας πιο κοντά στον άλλον, να λειτουργήσουν πιο ομαδικά. Γιατί ξέρετε κάτι, κάνουμε κουβέντα για τη βία και καλά την κάνουμε, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλλά η βία δεν είναι ξεκομμένη, δεν είναι έξω από τα κάγκελα του σχολείου. Δηλαδή, βία έχουμε και στην κοινωνία συνολικότερα και μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, δεν μπαίνει ο μαθητής μέσα στο σχολείο και πάβει να υπάρχει βία. Και επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτός ο όρος που χρησιμοποιούμε, σχολικός εκφοβισμός, γιατί ουσιαστικά είναι λίγο προβληματικός, γιατί ορίζει ουσιαστικά το θήτη και το θύμα, μένει σε αυτό τον όρο, θήτης-θύμα, αγνώντας πολλές φορές ότι ο ίδιος ο θήτης, ο μαθητής, που είναι μέσα στο σχολείο θήτης, έξω στην κοινωνία μπορεί να είναι ένα θύμα. Κυρία... Οπότε λοιπόν, το κύριο και βασικό είναι σχολικοί ψυχολόγοι, φύλαξη των σχολείων, πολύ βασικό, κοινωνική λειτουργή, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα να λειτουργεί σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Κυρία Βαλαβάνη, το ίδιο ερώτημα θα ήθελα να απευθύνω και σε εσάς. Τι προτρέπετε, τι συμβουλεύετε γονείς και μαθητές που ενδεχομένως να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα? Κοιτάξτε, εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι το έβαλε στην σωστή πλευρά η ψυχολόγος, η επιστήμονα, σε σχέση με τον χρόνο που έχουμε εμείς σαν γονείς. Γιατί φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν ο εργαζόμενος γονιός δουλεύει 10 και 12 ώρες και έτσι όπως ακριβώς παραστατικά το... που πρέπει να κοιμηθούν ή μέσα στο αμάξι, το ποιοτικό, έτσι όπως το βάζει ο ψυχολόγος, είναι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τον χρόνο. Άρα λοιπόν, την κουβέντα πρέπει να τη δούμε λίγο πιο γενική, στο πώς η ολόκληρη κοινωνία, και εμείς θα έχουμε θέσει τα αιτήματά μας στο Υπουργείο Παιδείας, που θεωρούμε ότι υπάρχει ευθύνη σε σχέση πώς η σχολική μονάδα, το σχολείο, έτσι όπως θέλουμε να λειτουργήσει, θα μπορέσει να εξασφαλίσει να λειτουργεί με αυτοεκτίμηση, με αγάπη προς τα παιδιά και με πρόληψη. Θα σου πω κάτι και είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή τα βλέπουν κόστος όφελος και όταν η υποχρηματοδότηση στην παιδεία αυτή τη στιγμή χτυπάει κόκκινο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε με άλλους όρους. Είναι ανάγκη, είπα 340 μαθητές και 50 εκπαιδευτικούς, γιατί είναι ουσιαστικά ένα μικρό χωριό. Αν δεν υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος στα σχολεία, αν δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός σε αυτές τις συνθήκες, για να μπορέσει να βοηθήσει και εμάς τους γονείς να προλάβουμε καταστάσεις. Τα παιδιά εκ των πραγμάτων και οι έφηβοι εξελίσσονται.
οι εκπαιδευτικοί, και πρέπει το ίδιο να βοηθηθούν με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το βλέπουμε σαν μονομέρεια. Και ούτε να είναι ατομική ευθύνη μόνο της οικογένειας. Είναι συλλογική ευθύνη και για μας είναι συλλογική ευθύνη πρώτα και κύρια του κράτους. Στο οποίο ζητάμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσει το σχολείο που έχουν ανάγκη οι μαθητές σήμερα. Έτσι ώστε να μην, το περιστατικό των σεπολιών να είναι το τελευταίο περιστατικό. Να μπορούμε τέτοιες καταστάσεις με πρόληψη να τις προλάβουμε.